από την αξιοποίηση των παιδιών. Βέβαια, αυτά τα πράγματα εμείς τα είπαμε στην Γενική Συνέλευση, ότι είναι αδιανόητο να πληρώνονται ποδοσφαιριστές και κυρίως μικροί, γιατί τώρα μόλις ένας ποδοσφαιριστής πηγαίνει στα 16-17 και νομίζουν ότι είναι ταλέντο, πάει ο παπάς και κάνει συμφωνίες το πόσο θα πάρει ο γιος του. Είναι αδιανόητο για μας. Ο ποδοσφαιριστής, όσο παίζει ερασιτεχνικά, πρέπει να μην πληρώνεται και όταν θα πάει επαγγελματικά, να ζητήσει αυτά που πρέπει να ζητήσει. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την τρέλα κάποιον. Και βέβαια, το μοναδικό είναι σίγουρο, που είναι σίγουρο είναι ότι αυτοί που βάζουν, που πληρώνουν ποδοσφαιριστές, στο τέλος κάνουν τα λεφτά τους. Και δύο ερωτήσεις ότι για να κάνει με τον ρόλο τον οποίο παίξατε και θα παίξετε σε σχέση με τον άλλο. Η πρώτη ερώτηση. Μιλήσατε με τα πλέον παρακεκτικά λόγια για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Αόρου. Επειδή ήσασταν ένα πρόσωπο το οποίο παίξατε ρυθμιστικό χαρακτήρα και με τους επενδυτές, τους κυρίους φερόμενους επενδυτές, τους κυρίους Αντωνίου και Λαζαρίδη, αλλά και ενδεχόμενα με κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ακούστηκαν ότι υποτίθεται ενδιαφέρονται για τον όρο. Δεν διαπιστώσατε, δεν καταγράψατε κάποιες αδυναμίες σε επίπεδο χειρισμού του Ερασιτέχνη, για να φτάσουμε στο σημείο της απόσυρσης του ενδιαφέροντος των δύο ουσιαστικά φερόμενων επενδυτών. Θα σας απαντήσω κάθετα. Καμία. Κανένα λάθος χειρισμό. Εμένα η βοήθειά μου ποια είναι. Αυτές οι γνώσεις που διαθέτω. Και το ποδόσφαιρο, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι είμαι ο ειδήμονας του ποδοσφαίρου και επειδή τα παιδιά, όλος ο ερασιτέχνης σου είπα ότι ασχολούνται με 10 θέματα και ποτέ δεν ασχολήθηκαν κυρίαρχα με το ποδόσφαιρο. Ασχοληθήκανε πριν 2 χρόνια με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Και τώρα ξανααναγκάζονται να ασχοληθούν κυρίαρχα με το ποδόσφαιρο. Πολύ καλά τα πηγαίνουν με τα τμήματα της οικοδομής, έχουν κάνει αρκετά παιδιά. Αυτό για μένα είναι ευχάριστο, αλλά αυτή τη στιγμή αναγκάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο να τρέξει και την ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Για αυτούς είναι κάτι μεγαλύτερο. Ήμουνα υποχρεωμένος να τους ενημερώσω. Ήρθαν οι άνθρωποι. Με ζητήσανε να πάρω πληροφορίες από την ΕΠΟ, πήρα, τους τις έδωσα, ούτε βγάλανε ποτέ προς τα έξω. Εμείς πήραμε, μιλήσαμε με δικηγόρους στην Αθήνα, δώσαμε τα χαρτιά του κύριο Γραμμένο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εκαθάρισης, έτσι δεν είναι κύριε Γραμμένο? Και ενώ ακούω χθες στη συνέντευξη ότι πρέπει να κάνουν εκαθάριση. Μα ξεκίνησε η εκαθάριση. Δηλαδή, ο ερασιτέχνης τρέχει. Και η εκαθάριση επί της ουσίας που ξεκίνησε. Γιατί χρειάζονται και 30.000. Επί της ουσίας ξεκίνησε. Επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε, η εκαθάριση επί της ουσίας ξεκίνησε. Είναι τόσο το ποσό. Θα πρέπει οι 3 μέτρα της ΜΑΕΚΑ βάλα να βάλουν στο σύνολο που αντιστοιχεί στο βάλουν λεφτά, η εκαθάριση θα ξεκινήσει. Ξεκίνησε η διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε ότι δεν ξεκίνησε η διαδικασία και ο Ερασιτέχνης θα την τρέξει και η ομάδα θα είναι καθαρότατη. Και ούτε υπάρχουν, γιατί ορούνται ότι τι θα γίνει με εκείνο, τι θα γίνει με εκείνο, δεν υπάρχει τίποτα. Η ομάδα όταν θα ξαναπάρει την πίτα εθνική, δεν θα έχει ούτε ένα ευρώ χρέος. Επειδή μιλήσατε για πλήρη διαφάνεια, θα ήθελα ένα σχολείο σας για να πληρώσω να πάρω το λόγο. Μισό λεπτό, δεν ολοκλήρωσα για τους επενδυτές. Εγώ τους επενδυτές, με τον κύριο Λαζαρίδη είμαστε φίλοι. Μου είπε, συγγνώμη λίγο, με ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό. Εγώ το ρώτησα 100 φορές. Σε ενδιαφέρει, κύριε Λαζαρίδη? Ναι, ναι, είσαι σίγουρος? Ναι. 10 θα κάνεις, 1 θα πεις ότι θα κάνεις. Αλλά πιστεύω ότι τρομάξανε και οι δύο. Τρομάξανε από τις δηλώσεις, από τις δημοσιεύσεις, αυτά και φύγανε. Εντάξει, υπήρξαν και κάποιες παρατηρήσεις. Εγώ εδώ δεν στέκομαι τις παρατηρήσεις του χωριού, ότι ξέρεις γιατί πήγες εκεί, δεν πήγες εκεί. Από τη στιγμή που αποφάσισες κάτι, έπρεπε να το κάνεις. Τώρα, εγώ δεν έχω μιλήσει, από την ημέρα που αποχωρήσαν, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Λαζαρίδη. Γιατί πιστεύω ότι και αυτός είναι στεναχωρημένος, αλλά και εγώ δεν το παίρνω τηλέφωνο γιατί υπήρξε αυτή η διαδικασία. Για ένα σχόλιο για τις παρατηρήσεις των δύο μελών του Ερασιτέχνη της διοίκησης. Αυτό δεν ξέρω. Δεν συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη, για να σας πω κάτι.